Το κατόφλι του Εισαγγελέα αναμένεται να περάσουν την ερχόμενη Δευτέρα εκπρόσωποι της Ιγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μαζί με το νομικό σύμβουλο του Ιδρύματος, προκειμένου να απαντήσουν στα ερωτήματα που έθεσε εισαγγελικός λειτουργός στον αναπληρωτή πρίτανη δημοσίων σχέσεων Δημήτρη Κουρέτα, αναφορικά στο σκεπτικό της απόφασης της Ιγκλήτου για τριήμερη αναστολή λειτουργίας του Πανεπιστημίου, καθώς και για το αν θα πληρωθούν το μισθό τους καθηγητές και διοικητικοί υπάλληλοι κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης. Για το θέμα μίλησε το πρωί στο Ράδιο Βέρα και την εκπομπή Κόκκινη Κάρτα ο κύριος Δημήτρης Κουρέτας. Με ρώτησαν εάν γνωρίζω, εάν οι υπάλληλοι οι οποίοι είναι πληρώνονται και αν είναι νόμιμη η αναστολή της λειτουργίας. Κάτι το οποίο έχει βιβαστεί και στον Πρίτανη και στο νομικό σύμβουλο και αν θα μας ξαναπάρουν τηλέφωνο να πάμε αν αρχή να συζητήσουν, να δώσουμε κάποια στοιχεία, κάποιες εξηγήσεις. Είναι πρώτη φορά που το Πανεπιστήμιο βρίσκεται αναγκασμένο να λειτουργήσει τόσο κάτω από τόσο δυσμενείς συνθήκες, συνειδητοποιώντας ότι δεν μπορεί να παρέχει το έργο που προβλέπεται, τόσο το διοικητικό όσο και το εκπαιδευτικό κατά τον νόμο που προβλέπεται, και προβαίνει σε αυτή την αναστολή λειτουργίας του. Επομένως, το τι θα γίνει με τη μισθοδοσία των συναδέλφων, είτε διοικητικών είτε διδασκόντων κατά τη διάρκεια του τριμέρου, είναι κάτι στο οποίο δεν έχουμε βρεθεί μέχρι τώρα σε ιστορικό προηγούμενο να απαντήσουμε. Αυτό το οποίο μπορώ να πω όμως με κάθε βεβαιότητα είναι ότι το Πανεπιστήμιο και στο σύνολό του, σαν πανεπιστημιακή κοινότητα, αλλά είμαι σίγουρος και για τα διοικητικά όργανα του Πανεπιστήμιου, δεν πρόκειται να παρανομήσουν. Έκανε η σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αυτή την, ας πούμε, πολύ δυναμική ενέργεια, αναστέλλοντας τη λειτουργία του Πανεπιστημίου για τρεις ημέρες. Κρίνω ότι η αντίδραση του εισαγγελέα είναι υπερβολική. Φαντάζομαι ότι θα έχει βάση νομική για να το κάνει. Αλλά νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα όσον αφορά την γενική λειτουργία του Πανεπιστημίου. Το Πανεπιστημίο κάποια στιγμή θα λειτουργήσει, εφόσον όμως και η πολιτεία αντιληφθεί ότι τα πράγματα δεν έχουν φτάσει στο μη περαιτέρω. Για προσπάθεια δημιουργίας κλίματος εκφοβισμού και τρομοκράτησης κάνει λόγο ο πρώην πρόεδρος του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τάκης Πολίτης, που χαρακτηρίζει θολό το όλο σκηνικό περί εισαγγελικής παρέμβασης. Όλες αυτές οι προσπάθειες που φαίνονται να αναδεικνύουν μια εισαγγελική παρέμβαση, την οποία, επαναλαμβάνω, έχω ισχυρούς ενδιασμούς κατά πόσο πρόκειται περί παρανόησης ή περί πραγματικής εισαγγελικής παρέμβασης, κατά τη δικιά μου κατανόηση στοχεύουν στο να δημιουργήσουν ένα κλίμα εκφοβισμού, και αυτό το οποίο οφείλει να κάνει η σύγκλητος την επόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα που μας έρχεται, δηλαδή το να συνεχίσει την αναστολή λειτουργίας του Ιδρύματος. Πάντως, ο αναπληρωτής πρίτανης δημοσίων σχέσεων θέτει ζητήματα νομιμότητας αναφορικά στην απόφαση για την τριήμερη αναστολή λειτουργίας του Πανεπιστημίου, και ταυτόχρονα επισημαίνει ότι το δημόσιο μπορεί να διεκδικήσει από τον Πρίτανη και τη Σύγκλητο αποζημιώσεις για τη μισθοδοσία του προσωπικού σε ό,τι αφορά στο τριήμερο της αναστολής λειτουργίας. Από όσο θυμάμαι, ο κύριος Κουρέτας δεν είναι μέλος της νομικής σχολής. Το Πανεπιστήμιο μας δεν έχει νομική σχολή. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι από νομικά τμήματα έγκριτων πανεπιστημίων, έγκριτοι συνάδελφοι και από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, οι οποίοι ακριβώς την αντίθετη γνώμη έχουν περί της νόμιμης ή μη διαδικασίας αναστολής λειτουργίας του Ιδρύματος.